Χριστού αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Έξοδος. Είμαστε σελίδα 67 και από το ΙΕ κεφάλαιο. Έξοδος λοιπόν, σελίδα 67, 15 κεφάλαιο, ΙΕ κεφάλαιο, 15 κεφάλαιο. Τότε έψαλεν ο Μωυσής και οι Ισραήλ την οδύν ταύτην προς τον Κύριον και είπον λέγοντες: «Ας ψάλω προς τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον είπον και τον αναβάτην, αυτού έριψεν εις τη θάλασσαν. Ο Κύριος είναι η δύναμής μου και το άσμα μου και εστάθη σωτηρία μου. Αυτός είναι Θεός μου και θέλω δοξάσει Αυτόν. Ο Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει Αυτόν. Ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής, Κύριος το όνομα αυτού. Του Φαραώ τα σαμάξας και το στράτευμα αυτού έριψεν εις την θάλασσα και εκλεκτοί πολέμαρχοι αυτού κατεποντίστησαν εν τη ερυθρά θαλάσση. Οι άβυσσοι εσκέπασαν αυτούς, ως πέτρα κατεβιβάστησαν στα βάθη. Η δεξιά σου, Κύριε, δοξάστη εις δύναμην, η δεξιά σου, Κύριε, συνέτριψε των εχθρών. Και με το μέγεθος υπεροχή σου εξολόθρευσας τους υπεναντίους. Ξαπέστειλας την οργή σου και κατέφαγεν αυτούς ως καλάμιν. Και με την πνοή του θυμού σου τα ύδατα επεσορεύθησαν. Τα κύματα εστάθησαν ως ορός, οι άβυσσοι έπηξαν εν το μέσο της θαλάσσης. Ο εχθρός είπε: «Θέλω καταδιώξει, θέλω καταφθάσει, θέλω διαμοιραστεί τα λάφυρα, η ψυχή μου θέλει χορταστεί επ' αυτούς, θέλω σύρει τη μαχαιρά μου, η χείρ μου θέλει αφανίσει αυτούς. Εφύσισας με τον άνεμόν σου και η θάλασσα εσκέπασεν αυτούς. Κατεβιβάστησαν ως μόλυβος εις τα φοβερά ύδατα. Τι ομοιός σου, Κύριε, μεταξύ των θεών, τι ομοιός σου ένδοξος εις αγιαιότητα, θαυμαστός εις ύμνους, ενεργών τεράστια, εξέτεινες τη δεξιά σου και η γη κατάπιε αυτούς. Με το έλεος οδήγησας των λαών τούτων των οποίων ελήτρωσας, οδήγησας αυτόν με τη δύναμή σου προς την κατοικία της αγιότητός σου. Οι λαοί θέλουσι να ακούσει και φρίξει, πόνοι θέλουσι κατακλείσει τους κατοίκους της Παλαιστίνης. Τότε θέλουσι εκπλαγεί οι γεμόνες Εδόμ, τρόμος θέλει καταλάβει τους άρχοντας του Μωάβ, πάντες οι κάτοιχοι της Χανάν θέλουσι να αναλυθεί. Φόβος και τρόμος θέλει επιπέσει επ' αυτούς από του μεγέθους του βραχίονός σου. Θέλουσι να απολυθωθεί, έως σου περάσει ο λαός σου, Κύριε, έως σου περάσει ο λαός ούτος, τον οποίον απέκτησας. Θέλεις εισαγάγει αυτούς και φυτέψει αυτούς στο όρο της κληρονομίας σου. Τον τόπο, Κύριε, τον οποίον ετοίμασας διακατοικίαν σου. Το αγιαστήριον, Κύριε, το οποίον εχείρες σου έστησαν. Ο Κύριος θέλει βασιλεύει στους αιώνας των αιώνων. Διότι εισήλθον οι ύποι του Φαραώ στην θάλασσα με τον αμαξών αυτών και μετά των υπαίων αυτών. Και ο Κύριος έστρεψε επ' αυτούς τα ύδατα της θαλάσσης, οι δε Ισραήλ ή Ισραήλ επέρασαν διαξηράς εν το μέσο αυτής. Μαριάμ δε η προφήτης, η αδελφή του Ααρών, έλαβε το τύμπανο εν τη χειρή αυτής και πάσε οι γυναίκες εξήλθον κατόπιν αυτής μετά τυμπάνων και χωρών και η Μαριάμ ανταποκρίνεται προς αυτούς λέγουσα: «Ψάλετε εις τον Κύριον, διότι εδοξάστη εν δόξος. Τον ύπον και τον αναβάτην έριψαν στη θάλασσα. Αμήν». Πλέον έχει γίνει το έργο του Θεού τέλειο και τέλειο έγινε όχι μόνο γιατί τους εμπάσει εν πλήρη αδυναμία Ισραηλίτες ο Θεός τους έβγαλε από τη γη της σκλαβιάς και της εχμαλωσίας ένδοξα, αλλά και γιατί κατέστρεψε πλήρως τους εχθρούς, τους οποίους το Φαραώ και τους Αιγυπτίους, τους οποίους υπέμεινε, περίμενε μέχρι να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και εκεί να φανερωθεί μέσα από αυτούς που ήταν παντοδύναμη την εποχή εκείνη. Η μεγαλύτερη δύναμη της εποχής εκείνης ήταν η Αιγύπτος, η Αιγύπτιοι. Και ο πιο αδύναμος λαός ήταν οι εχμάλωτοι Ισραηλίτες. Και ο Θεός μετέτρεψε τα πάντα σε θρίαμβο υπέρ του λαού του. Και έτσι συνηθίζει ο Θεός. Μετατρέπει σε θρίαμβο την αδυναμία του λαού του για να δοξαστεί το όνομά του.
Ο Μωυσής λοιπόν, όταν πια ελεύθερος όν και ο λαός Ισραήλ σωσμένος από όλα αυτά τα οποία για χρόνια πέρναγαν στην ταλαιπωρία της Αιγύπτου, τώρα πια δια Πνεύματος Αγίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη του, τη δοξολογία του, με μία οδή η οποία είναι ονομαστή, είναι η οδή του Μωυσέως και η οποία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι ομολογεί ο Μωυσής δια Πνεύματος Αγίου ποιος είναι ο Θεός τον οποίον εμπιστεύεται και στον οποίον ελπίζει, τι είναι για αυτόν δηλαδή ο Θεός. Δεύτερον, τι έκανε ο Θεός σε αυτούς. Και το τρίτον, ίσως και το σημαντικότερο, προφητικά τι πρόκειται να κάνει ο Θεός στη συνέχεια για έναν λαό που είναι μεν ελεύθερος, αλλά και πάλι είναι αδύναμος και πάλι έχει να αντιμετωπίσει φοβερές δυσκολίες που μόνο με τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσει να καταφέρει να φτάσει και να πετύχει, δηλαδή να εισέλθει εις τη γη της επαγγελίας, εις τη γη τη ρέουσα μέλη μεγάλα, στην κατάπαυση που ο Θεός έχει προετοιμάσει για αυτούς. Μόνο με τη δύναμη του Θεού. Και έτσι λοιπόν ο Μωυσής ομολογεί λέγοντας: «Ο Κύριος πρώτον είναι η δύναμή μου και το άσμα μου. Στην απόλυτη αδυναμία μου ποτέ δεν έγινα δυνατός». Και αυτό ισχύει για όλους μας. Ποτέ δεν θα γίνουμε δυνατοί. Ιδιαίτερα στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός θα ευλογεί στην Εκκλησία που έχει μικράν δύναμη. Αλλά όχι εξαιτίας της μικράς δύναμης, εξαιτίας του ότι εφύλαξε το Λόγο Του και δεν αρνήθηκε το όνομά Του. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά όπου ο Θεός αποκαλύπτεται πραγματικά δυνατός, παντοδύναμος στον αδύνατο άνθρωπό Του, στον αδύναμο λαό Του. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου. Αισθάνεται δυνατός. Γιατί κέρδισε τα πάντα. Αλλά πιο σωστά, Του χαρίστηκαν τα πάντα. Και αυτό είναι ένα ωραίο συνέστημα που πρέπει να έχουμε όλοι μας αγαπημένα μου αδέλφια. Δεν έχουμε καμία δύναμη. Και για να μας βεβαιώσει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός περί τούτου, μας είπε: «Άνεφε μου, τεν δύναστε να κάμετε ουδέν». Μη σας κοροϊδεύει δηλαδή η καρδιά σας ότι μπορείτε να πετύχετε, μπορείτε να κάνετε κάτι. Δεν μπορείτε τίποτα να κάνετε. Και πιο σωστά, δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Εάν δεν βρούμε χάρη από το Θεό και έλεος στη ζωή μας, τότε μπορούμε να κάνουμε μεγαλεία. Όχι εμείς, ο Κύριος. Αλλά παγίδα για τον άνθρωπο είναι να σκεφτεί ότι μπορεί να τα καταφέρει. Μεγάλη παγίδα. Και γιατί είναι μεγάλη παγίδα? Πρώτον, γιατί όταν θεωρώ ότι μπορεί να καταφέρω κάτι, δεν προσεύχομαι. Δεν προσεύχομαι να ζητήσω βοήθεια. Δεύτερον, αν κάτι πηγαίνει καλά, μέχρι το τέλος δεν θα πάει, κάτι πηγαίνει καλά, τότε αισθάνομαι και αυτοδικαιωμένος ότι έχω δύναμη. Και τρίτον, όταν αποτύχω δεν τα βάζω με τον εαυτό μου, αλλά τα βάζω με τους άλλους ή με το Θεό. Εκεί οδηγεί η παγίδα που στείνει ο διάβολος στην καρδιά, την απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη του ανθρώπου, όταν σκεφτεί ότι μπορώ. Τίποτα δεν μπορείς. Όταν όμως αναγνωρίζουμε, και αυτό είναι η ταπείνωση, η ουσία της ταπείνωσης, αναγνωρίζουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε, τότε βρίσκουμε χάρη από το Θεό, που σημαίνει ότι αυτά που δεν μπορείς να κάνεις τα κάνει ο Χριστός για σένα. Βρίσκουμε έλεος από το Θεό, που σημαίνει ότι ο Θεός ενεργεί δυνατά στη ζωή σου, και τότε αναγνωρίζεις και οφείλουμε να αναγνωρίζουμε ότι η δύναμή μας είναι ο Κύριος. Και αν η δύναμή μας είναι ο Κύριος, και η δύναμή μας είναι ο Κύριος όταν
είμαστε σε τελεία αδυναμία με επίγνωση, όχι να περπατάμε σε φαντασία και να σου εγώ τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρεις. Με επίγνωση αναγνωρίζεις ότι είσαι σε απόλυτη αδυναμία, τότε και μόνο τότε ο Θεός θα φανεί δυνατός στη ζωή σου. Και όταν ο Θεός φανεί δυνατός στη ζωή σου, τότε θα είσαι γεμάτος χαρά. Θα είναι το άσμα σου, η αιτία της χαράς σου και της δοξολογίας σου. Χαρά δεν έχει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να χαρεί ο άνθρωπος. Μόνο εν πνεύματι Αγίου υπάρχει η χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Μόνο με τους τριάμβους που ο Θεός χαρίζει στον άνθρωπο που δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και η χαρά μας είναι όχι γιατί τα καταφέραμε, αλλά γιατί γνωρίσαμε ένα Θεό παντοδύναμο. Ό,τι καλό έχουμε, πάσα δώσεις αγαθή. Και παν δώρημα τέλειον έρχεται άνωθεν. Από τον Πατέρα των Φώτων, εκεί που δεν υπάρχει σκιά μεταβολής. Αλλά δεν είναι μόνο το άσμα μου, είναι και η σωτηρία μου. Δύναμης, χαρά, και είναι αυτός που μέσωσε και θα συνεχίσει να με σώσει. Συνεχίζοντας, αναγνωρίζει ότι αυτός ο Κύριος είναι ο Θεός του. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει άλλος όμοιος Θεός και κατά αυτόν τον τρόπο ομολογεί ότι δεν μπορεί να αναγνωρίσει τίποτα ψεύτικο που είναι είδωλο, που μοιάζει με Θεό και δεν κάνει και κανέναν άλλον Θεό. Το μπορούμε να συμβεί αυτό πολύ εύκολα. Και η παγίδα αυτή είναι πολύ μεγάλη. Να κάνεις Θεό σου τη γυναίκα σου που αγαπάς, να κάνεις Θεό σου το παιδί σου που αγαπάς, την κόρη σου που αγαπάς, να κάνεις Θεό σου τη δουλειά σου, να κάνεις Θεό σου το έργο σου, να κάνεις Θεό σου τα χρήματά σου, να κάνεις Θεό σου τη δουλειά σου. Τι σημαίνει ο Θεός μου? Σημαίνει ότι το λατρεύεις. Δηλαδή τι σημαίνει λατρεύω? Θυσιάζω. Θυσιάζω για κάτι που αγαπάω πολύ. Και αυτός είναι ο ειδωλολάτρης. Αυτός που λατρεύει είδωλα, ματαιότητες, ψέματα. Γιατί το είδωλο δεν είναι μόνο μια εικόνα ή νέα άγαλμα. Το είδωλο μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Ακόμη και το έργο του Θεού. Αν το θεωρήσω ότι είναι δικό μου και θυσιάζω τα πάντα. Καλά, ο χριστιανός δεν θυσιάζει? Βεβαίως θυσιάζει. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις τον Θεόν. Εκεί μόνο θυσιάζουμε. Και τι θα πει θυσιάζω? Θυσιάζω στο Θεό υποτασσόμενος κατά πάντα στο θέλημά Του. Δεν θυσιάζω κατά τη δική μου άποψη και κατά τη δική μου γνώμη. Τότε είμαι ειδωλολάτρης. Βλέπετε, η λατρεία στο Θεό και η λατρεία στα άλλα πράγματα είναι πολύ κοντά και πολλές φορές εξαιτίας της καρδιάς μας είναι δυσθεώρητη. Δεν μπορείς να τη διακρίνεις, δυσδιάκριτη. Θυσιάζομαι να κάνω τα πάντα στο έργο του Θεού. Λάθος. Θυσιάζω τα πάντα για τη δόξα του Θεού. Μόνο για τη δόξα του Θεού. Μόνο για το θέλημα του Θεού. Και το παράδειγμά μας είναι ένα. Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Δεν θέλω να γνωρίζω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο στη θυσία Του. Και γιατί πραγματικά η θυσία του Χριστού είναι το πρότυπό μας? Γιατί υποτασσόμενος κατά πάντα στον Πατέρα μέχρι το τέλος της ζωής του εθυσίασε τον εαυτό του. Δεν εθυσίασε τον εαυτό του γιατί έτσι φαντάστηκε, έτσι κατάλαβε,
Εθυσίασε τον εαυτό του, γιατί έτσι του είπε ο πατέρας του. Και αυτή είναι η διαφορά η μεγάλη της αληθινής λατρείας στον Θεό, που αναγνωρίζεις ότι ο Θεός, ο Κύριος είναι ο Θεός σου, από το είδωλο και την ειδωλολατρεία. Θυσιάζουμε μόνο για τη δόξα του Θεού, δηλαδή υποτασσόμενοι και υπακούοντες κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Δεν υπακούω στο Λόγο του Θεού για να με ευλογήσει ο Θεός και να υψωθώ και να δοξαστώ. Δεν υπακούω στο Λόγο του Θεού για να πάνε καλά οι δουλειές μου. Γιατί αυτό τότε τι σημαίνει? Θυσιάζω για τη δουλειά μου, θυσιάζω για τον εαυτό μου, ούτε για τα παιδιά μου, θυσιάζω για τα παιδιά μου. Μία είναι η θυσία ευάρεστη στο Θεό και αγία. Θυσιάζω τα πάντα μόνο για τη δόξα του Θεού. Μόνο. Αλλά αυτό είναι συνειδητό. Γι' αυτό και ο Μωυσής λέει, εσύ είσαι ο Θεός μου. Σε σένα μόνο λατρεύω. Εσένα μόνο θυσιάζω. Και εσένα μόνο θα δοξάζω. Και θέλω δοξάσει τον Θεό μου. Ό,τι ενέργειες κάνει ο χριστιανός δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, για κανένα άλλο λόγο, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες, παρά μόνο για τη δόξα του Θεού. Ό,τι ενέργεια. Και επαναλαμβάνω, πάρα πολύ εύκολα ο άνθρωπος, παρασύρωμενος από την καρδιά του, προσφέρει θυσία και το σώμα του ακόμη, αλλά όχι εκεί που πρέπει. Και αυτό μας το λέει ο Θεός πάρα πολύ ωραία. Εάν λαλώτας γλώσσας των αγγέλων και των ανθρώπων και δεν έχω αγάπη, είμαι χαλκός ηχών και κύβαλλον αλαλάζων. Δηλαδή τι κάνω? Ό,τι κάνω δεν έχει κίνητρο το Θεό που είναι αγάπη. Δεν είναι εγκεχημένη η αγάπη του Θεού στην καρδιά μου. Δεν θυσιάζω θυσία ζώσα, αγία και βάρεστο εις το Θεό. Είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπει ο Θεός και εσείς, που έχω καταλάβει στη ζωή μου, ότι δεν αξίζει να προσφέρεις θυσία σε κανέναν και σε τίποτα. Μπελά θα βρεις. Τι είναι ανάγκη να κάνεις? Να προσφέρεις υπηρεσία. Αλλά γιατί? Γιατί στο λέει ο Θεός και υπακούς το Θεό και δοξάζεις το Θεό. Άλλο υπηρετώ με όλη μου την καρδιά, άλλο προσφέρω με όλη μου την καρδιά, γιατί εις δόξαν Θεού. Πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι στη ζωή μας τα πάντα πρέπει να γίνονται συνειδητά εις δόξαν Θεού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Αλλιώς είναι ό,τι κάνουμε μάταιο και εν τέλει αποτυχημένο και εν τέλει με κακό καρπό. Φοβερό. Ιδιαίτερα δε αρρωστημένη κατάσταση είναι ότι όταν ό,τι κάνω το κάνω για να φαίνομαι εγώ. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, όταν κάνεις ελεημοσύνη μην το ξέρει κανείς. Γιατί? Γιατί πήρες δόξα. Αν δεν το ξέρει κανείς, σε ποιον πάει η δόξα? Στο Θεό, παραδείγματος χάρη. Ο Θεός να μας φυλάει με συνείδηση ότι κάνουμε, και λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι κάνουμε να το κάνουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Εσύ είσαι ο Θεός μου και εκείνο που με ενδιαφέρει είναι εσένα θα δοξάσω. Είσαι Θεός του πατρός μου και θέλω υψώσει αυτόν. Δεν είσαι μόνο δικός μου Θεός. Είσαι Θεός του πατρός μου, είσαι Θεός όλων μας. Δεν είσαι ο Θεός μου που είσαι, αλλά είσαι ο Θεός μας. Τι σημαίνει αυτό? Πολλά. Σημαίνει ότι έχουμε τον ίδιο πατέρα.
ότι είμαστε αδέλφια στην Καινή Διαθήκη, ότι είμαστε λαός Άγιος, έθνος Άγιο, βασίλειον ιεράτευμα. Και τι σημαίνει αυτό? Πώς σε βλέπω? Δεν σε βλέπω ότι εγώ έχω Θεό αλλά εσύ δεν έχεις. Σε βλέπω ότι είσαι ο Θεός, ότι έχεις τον ίδιο Θεό με μένα, άρα έχεις την ίδια ζωή με τον αδελφό σου, την ίδια αγάπη με τον αδελφό σου, και μπορείς, το σημαντικότερο απ' όλα, να συνεργαστείς, γιατί δουλεύετε τον ίδιο Θεό και θέλετε να δοξαστεί και να δοξάζεται ο ίδιος Θεός. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι φοβερό αυτό. Ποιος είναι καλύτερος? Ποιος είναι καλύτερος πρεσβύτερος, ποιμένας, κήρυκας? Τι είναι αυτά? Όλοι είμαστε άθλοι και ουτιδανοί και εργαζόμαστε εις δόξαν μόνο του Θεού. Αλλά αυτό βγάζει και κάτι άλλο από μέσα. Ποτέ δεν δοξαζόμαστε για κανέναν άνθρωπο. Ούτε για να μας δει ο άνθρωπος, ούτε εις όφελος του ανθρώπου. Δοξάζουμε όλοι το Θεό. Και είμαστε όλοι αδελφοί. Και είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν υπάρχει κανένας που να υψώνεται από τους άλλους. Κανένας που να διακρίνεται από τους άλλους. Γιατί? Γιατί όλοι υπηρετούμε και εργαζόμαστε να δοξαστεί ο Θεός. Να πω ένα παράδειγμα που το κατάλαβα ίσως τελευταία και που δεν αρέσει καθόλου στον Θεό. Τον εαυτό μου ρωτάω: Γιώργο, εργάζεσαι να δοξαστεί ο Θεός μέσα σε αυτή την Εκκλησία μόνο? Φοβερό λάθος. Να δοξαστεί ο Θεός όπου Αυτός θέλει. Σε όλες τις εκκλησίες. Σε όλες. Και τις κοντινές και τις μακρινές. Γι' αυτό και τι λέει ο Απόστολος Ιωάννης, εκεί που το κατάλαβα, στον Γάιο. Λέει: Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάνεις έργο άξιον πιστού ανθρώπου, να βοηθάς και τους αδελφούς και τους ξένους που είναι παιδιά Θεού. Ναι, αλλά δεν τα λένε καλά, δεν μας τα λένε καλά. Γιατί εσύ τα λες καλά? Βοήθα να τα πούνε και άλλοι καλά. Προσευχήσουν να τα πούνε όλοι καλά. Αλλά αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός είναι αγάπη και δεν αγαπάει εμένα πιο πολύ από σένα, ούτε εμάς πιο πολύ από τους άλλους. Μας αγαπάει όλους πολύ και θέλει όλοι μας να πάμε στον ουρανό. Όλοι μας. Και θα δημιουργήσει μια εκκλησία που θα πάνε όλοι στον ουρανό. Δεν τη δημιουργήσω εγώ την εκκλησία, ούτε εσύ ούτε κανένας άνθρωπος. Ο Χριστός θα τη δημιουργήσει. Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και πύλες άδου δεν θα ισχύσουν. Γιατί αλλιώς ξέρετε τι κάνουμε? Καταφρονούμε. Περιφρονούμε. Ακόμη περισσότερο κατακρίνουμε, ακόμη περισσότερο καταδικάζουμε και δεν αρέσει το Θεό αυτό. Ο Θεός να μας φυλάει, να πούμε ότι είναι ο Θεός του Πατρός μας και ότι όλοι μας έχουμε τον ίδιο Θεό. Και τώρα πάμε επί προσωπικού επίπεδου, στο τι αναγνωρίζει ο Μωυσής τον Θεό. Είναι δυνατός πολεμιστής. Δηλαδή πολεμάει για μας. Δεν κάθεται από μακριά και μας κοιτάει. Μα πολεμάει και μας υπερασπίζεται. Πολεμάει και υπερασπίζεται εμένα και σένα. Πολεμάει και υπερασπίζεται την οικογένειά μου και την οικογένειά σου. Πολεμάει και υπερασπίζεται την εκκλησία μας και την άλλη εκκλησία. Είναι ισχυρός πολεμιστής, δυνατός πολεμιστής. Δεν παίζει. Τον έχεις γνωρίσει σαν δυνατό πολεμιστή? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αν όχι, εσύ φταίς. Αν ναι, εσύ έχεις κάνει κάτι. Τι σημαίνει
τον έχω αναγνωρίσει. Τον βάζω μπροστά. Τον βάζω μπροστά. Λέω, πήγαινε μπροστά Κύριε και πολέμησε. Είναι αυτό που θέλει. Είναι αυτό που κάνει όταν του το ζητήσω. Αυτός είναι ο Θεός μας. Είναι ισχυρός πολεμιστής. Τον αφήνουμε να πολεμήσει για μας ή πολεμάμε εμείς και του ζητάμε βοήθεια? Μεγάλη διαφορά. Θα πάω να πολεμήσω, θα σε βοηθός μου? Όχι. Θα πας μπροστά και εγώ θα σε ακολουθώ. Πάντοτε αδελφοί πρέπει να έχουμε υπομονή να διακρίνουμε πού το πάει ο Θεός. Γιατί αν δεν περιμένουμε να δούμε από εκεί πάει, από εκεί πάει, πού το πάει ο Θεός, τότε θα πούμε μπεις μπροστά και θα τα κάνουμε χάλια. Περίμενε, περίμενε, βιάζεσαι. Μα έχω ένα σοβαρό πρόβλημα. Περίμενε να δεις πού το πάει ο Θεός. Περίμενε να δεις τι σκέφτεται ο Θεός. Περίμενε να δεις πώς θα ξεκινήσει ο Θεός. Άστονε να πολεμήσει και εσύ να νικήσεις. Αυτός θα πολεμάει και εσύ θα είσαι ο νικητής. Αλλιώς τι θα γίνεται? Εσύ θα πολεμάς και κανείς δεν θα νικάει. Θα πολεμάς και τίποτα δεν γίνεται. Ο Δαβίδ τι έκανε? Προσευχήθηκε, πήρε τη σφεντόνα του. Φοβερός ο Γολιάθ. Μόνο που τον έβλεπες φοβόσουνα. Έτρεμες. Πήρε τη σφεντόνα του, πήρε και πέντε λίθους και πήγε τρεχάλα κατά πάνω του. Γιατί? Γιατί ερχόταν εν το ονόματι, πήγαινε, συγγνώμη, εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Τον έβαλε μπροστά. Πηγαίνεις εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Μη φοβάσαι. Είναι ισχυρός πολεμιστής. Θέλεις να έρχεται μαζί σου εν το ονόματι σου, να τρέμεις, θα κάνεις λάθη, θα νικηθείς. Δεν δικαιολογείται ο χριστιανός να νικάται από τον κόσμο. Αυτός που νικάται από τον κόσμο είναι αυτός που δεν έχει καταλάβει ότι ο Χριστός είναι και θέλει να είναι στη ζωή του ισχυρός πολεμιστής αυτός. Τι λέει ο Θεός? Μ' άρεσε, το διάβαζα σήμερα στον Άχαζ. Μείνε ήσυχος, μη φοβάσαι, ούτε από το Ρεσίν ούτε από τον Ρεμαλία, μη φοβάσαι, μείνε ήσυχος. Εάν δεν πιστέψεις δεν θα ευωδοθείς, εάν πιστέψεις θα ευωδοθείς. Ο Άχαζ δεν πίστεψε. Ζήτησε βοήθεια, κοιτάξτε τις ενέργειες του Άχαζ. Λέει, θα με βοηθήσουν οι Σύριοι. Για Σύριοι, τέλος πάντων δεν θυμάμαι. Τους φωνάζει. Και αυτοί τον κατέστρεψαν. Μετά πάλι δεν έβαλε το Θεό. Λέει, αφού αυτοί νικάνε, άρα έχουν καλό Θεό. Θα φροντίσω να λατρεύω το Θεό τους. Χειρότερα. Μη βιάζεσαι. Υπάρχει πρόβλημα. Θα έχουμε προβλήματα. Υπάρχει δυσκολία. Μη βιάζεσαι. Περίμενε να δεις πού το πάει ο Θεός, ώστε ακολουθώντας να έχεις βεβαιωμένη την επιτυχία σου. Την νίκη σου. Τι λέει ο Χριστός? Μη φοβήστε. Εγώ ενίκησα τον κόσμο. Το πιστεύεις ότι ο Χριστός νικάει τον κόσμο, ισχυρός πολεμιστής? Και εσείς θα νικήσετε. Πότε? Αυτή είναι η νίκη, νίκη σας από τον κόσμο. Η πίστη ημών. Αν με πιστευτείτε. Επιστέψου τον, μη βιάζεσαι. Άστο να πάει μπροστά. Να δεις τι θα κάνει. Μεγαλεία θα κάνει. Και εσύ θα περπατάς τα μεγαλεία του. Ισχυρός πολεμιστής και το σημαντικότερο απ' όλα, κυρίαρχος, Κύριος το όνομα αυτού. Κυρίαρχος πάντων. Δεν υπάρχει άλλος Κύριος. Τι θα πει άλλος Κύριος? Ένας είναι ο Κύριος. Ένας είναι ο Κύριος. Και σε αυτόν πιστέψαμε
και με αυτόν και αυτόν λατρεύουμε και αυτόν θα ακολουθούμε. Θα μου πεις γιατί μπορεί να σκεφτούμε ότι είναι άλλος ο Κύριος. Βέβαια. Πολύ εύκολα η καρδιά μας να μας πλανήσει ότι υπάρχει και ο διευθυντής, υπάρχει και ο προϊστάμενος, υπάρχει και ο βιομήχανος, υπάρχει και ο υπουργός που ναι, μπορούνε και υπάρχει και ο ποιος θέλετε άλλος να είναι. Και ο παππούς που έχει περιουσία, υπάρχει και ο άλλος, ποιος άλλος. Ένας είναι ο Κύριος. Αυτός κάνει ό,τι θέλει. Ένας είναι ο Κύριος. Αυτός θα αναλάβει κατά πάντα τον πολεμό σου, τον αγώνα σου, τη ζωή σου, αν του την εμπιστευθείς, αν την αφιερώσεις. Και τι μπορείς να κάνεις, ό,τι θέλεις. Όταν κάνουμε ό,τι θέλουμε, ό,τι μας αρέσει, ό,τι νομίζουμε, πάει και ο ισχυρός πολεμιστής και ο κυρίαρχος πανιόλα. Είμαστε ένα μάτσο χαλιά. Ο Θεός να μας φυλάει. Και τώρα αρχίζει να περιγράφει ο Μωυσής το τι έκανε και να ομολογεί το τι έκανε ο Θεός για αυτούς. Πρώτα στο εδάφιο 9 περιγράφει το τι έλεγαν αυτοί ότι θα κάνουν εναντίον του Ισραήλ. Φαντάζονταν. Βλέπετε ότι περπατάνε κατά φαντασία. Γιατί? Γιατί αισθάνονται δυνατοί. Γιατί είναι δυνατοί σε σχέση με το Ισραήλ, το λαό του Θεού, με το λαό Ισραήλ. Είναι δυνατοί. Απόλυτα. Άμαξες, υπείς, στρατιώτες, όπλα, πολυπληθείς και απέναντι ένας λαός άσχετος. Πλήθρες ξέρει να φτιάχνει μόνο. Και τώρα έχει σημασία τι λένε μέσα τους. Θα το πω πιο τι λέμε μέσα μας ή τι λέει ο Θεός. Λέγανε μέσα τους λοιπόν, θα τους καταδιώξω και θα τους καταφτάσω. Βέβαια, λογικό. Με άμαξες, με υπείς θα τους κυνηγήσω. Έμαθαν κιόλας ότι ήταν αποκλεισμένοι μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, χαθήκανε στην έρημο, έτσι είπανε, θα τους κυνηγήσω και θα τους καταφθάσω. Και όταν θα τους καταφθάσω, πρώτον θα πάρω τα λάφυρα, αυτά που μας πήραν όταν φύγανε. Θα πάρω τα λάφυρα και ύστερα θα αρχίζω να σφάζω. Η ψυχή μου θα χορταστεί επ' αυτούς. Θα σύρω τη μαχαιρά μου και η χείρ μου θα φανίσει αυτός. Αυτό είναι το σχέδιο του Φαραώ που είναι η προτύπωση του διαβόλου. Αυτό είναι το σχέδιο των Αιγυπτίων που είναι η προτύπωση του κόσμου. Αυτό θέλει. Να διαμοιραστεί τα λάφυρα, να απλώσει το χέρι του γιατί είναι ανθρωποκτόνος από αρχής να μας φάξει και η χείρ του να μας αφανίσει. Αυτή είναι η πρόθεσή του. Έλα όμως που ο λαός Ισραήλ έχει Κύριο, ισχυρό πολεμιστή, έχει Θεό. Έλα που εμείς όμως έχουμε Ιησού Χριστόν ένδοξο, Άγιο, παντοδύναμο, Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλέων. Εάν δεν ήταν ο Χριστός, ζώντες θα μας είχαν φάει. Ζώντες. Το ότι ερχόμαστε εδώ είναι θαύμα μέγα. Το ότι δοξάζουμε το Θεό είναι μέγα θαύμα. Το ότι ανενόχλητοι λατρεύουμε Πατέρα, Υιό και Πνεύμα Άγιο είναι μέγα θαύμα. Και επί προσωπικού επίπεδου που επέτρεψε να έρθω και επί οικογενειακού επίπεδου που επιτρέπει να έρθει και η οικογένειά μου και επί εκκλησιαστικού επίπεδου που επέτρεψε και ήρθαμε εδώ. Φρύτη όταν μας βλέπει και ξεκινάμε να έρθουμε βάζει όλη του την πονηριά. Με βέλη να χαλάσει την καρδιά μας. Με εμπόδια να σκοντάψουμε. Με ανθρώπους να μας ενοχλήσουν, να μας σκανδαλίσουν. Το ότι ήρθαμε εδώ είναι νίκη, θρίαμβος του Χριστού.
Γιατί ζούμε σε ένα πνευματικό κόσμο. Και αν δεν έχεις πνευματικές εμπειρίες, δεν μπορείς να το καταλάβεις αυτό. Είναι ισχυρός εχθρός ο διάβολος, αλλά είναι νικημένος, είναι δεμένος. Δεν τον φοβόμαστε. Και δεν τον φοβόμαστε γιατί φοβόμαστε το Θεό. Και όποιον φοβόμαστε, αυτόν υπακούμε. Και όταν υπακούμε σε αυτόν, δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα. Τίποτα. Αν ξεφύγουμε λίγο από το λόγο του, τότε τι κάνουμε? Δίνουμε τόπο στο διάβολο. Που είναι φοβερό. Μη δίδετε, λέει, τόπο στο διάβολο. Προσέχτε. Εάν δώσεις τόπο στο διάβολο, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να σε απομονώσει, να μείνεις μόνος σου. Όπως, για να το καταλάβουμε καλά, σκεφτείτε ένα λύκο που κοιτάει το κοπάδι. Δεν μπορεί να το πλησιάσει το κοπάδι. Φοβάται το βοσκό και φοβάται και τα πρόβατα. Αν κάποιο όμως προβατάκι μείνει λίγο πίσω, αν κάποιο όμως προβατάκι πάει δεξιά ή αριστερά λίγο, τότε με μεγάλη πονηριά το πλησιάζει και με την ουρά του αρχίζει να το βοηθάει να πάει πιο έξω. Πιο έξω, λίγο πιο έξω. Εδώ είναι, δεν είναι μακριά, λίγο πιο έξω. Λίγο πιο από εδώ, λίγο πιο έξω. Και όταν το καταφέρει να απομακρυνθεί από το κοπάδι, και ξέρετε τι κάνει, του πίνει το αίμα πρώτα. Και μετά αν πεινάει το τρώει. Δεν σκοτώνει επειδή πεινάει, μπορεί και αυτό. Αλλά ο λύκος σκοτώνει επειδή σκοτώνει. Πίνει το αίμα. Μη δίνουμε τόπο στο διάβολο. Θα μου πεις, δεν θα κάνω λάθος, δεν θα αμαρτήσω, δεν θα έρθουν σκέψεις παράξενες και έξω από το Λόγο του Θεού. Βέβαια. Αλλά έχουμε το Λόγο του Θεού να μας θυμίζει τη φωνή του Θεού. Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο να μας ελέγχει. Έχουμε την κοινωνία μεταλλήλων να μας οικοδομεί ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας. Και έχουμε τις προσευχές, συγγνώμη, να μας οικοδομεί το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα. Και έχουμε και την κοινωνία μεταλλήλων να εκπαιδευόμαστε στην αγάπη. Και τότε καταλαβαίνουμε, ξέρουμε. Μας αποκαλύπτονται οι πονηριές του διαβόλου και δεν κάνουμε πίσω. Αλλά δόξα στο Θεό, έχουμε το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Έχουμε το αίμα του Χριστού που μας ελευθερώνει, που παίρνει τις αμαρτίες μας και τις πετάει στο βάθος των θαλασσών και κανείς δεν μπορεί να τις βρει. Ούτε ο Θεός, ούτε ο διάβολος, ούτε οι άνθρωποι. Και αν καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι σκεφτόμαστε τις αμαρτίες μας, τις αμαρτίες των ανθρώπων, κάνουμε μεγάλο λάθος. Ξεθάβουμε. Γιατί? Αφού με συγχώρεσε, αφού τον συγχώρεσε ο Θεός, εγώ αυτά θα σκέφτομαι. Πάει. Τελειώσανε. Τα λάθη μου, οι αμαρτίες μου, τα λάθη του και οι αμαρτίες του. Τελειώσανε. Άμα τις ξεθάβω, τι κάνω? Αυτό που δεν πρέπει να κάνω. Φέρνω πίσω αυτά που ο Θεός έχει διώξει και μπλέκω. Δίνω τόπο στο διάβολο, αρχίζει και γυρίζει στο μυαλό μου οι μέρημνες, οι φόβοι, τα φέρνει, τα ανακατεύει και τι παθαίνω? Χάνω τη δύναμή μου. Και άμα χάσω τη δύναμή μου, χάνω τη χαρά μου. Και άμα χάσω τη χαρά μου, χάνω τη σωτηρία μου. Γιατί δεν είμαι πια μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο διάβολος έτσι σκέφτεται για σένα και για μένα. Καμία αμφιβολία. Όμως εγώ ξέρω ότι ο Θεός σκέφτεται αλλιώς. Θα συντρίψει, και τώρα μάλιστα τον έχει συντρίψει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, το διάβολο, και είσαι ελεύθερος. Αυτό λέει τώρα και ο Μωυσής. Συνέτριψε του Φαραώ τα σαμάξας, το στράτευμα, τους εκλεκτούς πολέμαρχους, κατεποτίστησαν στη θάλασσα, οι άβυσσοι εσκεύασαν αυτούς, ως πέτρα καταβυθίστησαν στα βάθη. Τέλειωσε ο εχθρός, όποιος και να είναι, ό,τι και να είναι. Γιατί η δεξιά σου, Κύριε, εδοξάστη με δύναμη.
Ξέρεις τι θα πει ο εξυπλωμένος βραχίων του Κυρίου να προπορεύεται στη ζωή σου? Η κρατεά χείρα του Κυρίου να σε καλύπτει. Τι αφοβηθείς? Αν ο Θεός είναι υπερημών, ποιος μπορεί να είναι καθημών? Ποιος? Είναι όμως ο Θεός με θυμών. Είσαι μέσα στο μαντρί. Είσαι πρόβατο του Κυρίου. Είναι ο Κύριος ο καλός ο ποιμένας σου. Δαβίδ φωνάζει, ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν αστερηθώ ουδενός. Ό,τι και να γίνει, σε βοσκές φλουερές θα με πηγαίνει, σε ύδατα αναπαύσεως θα με αναπάβει. Ο Κύριος λοιπόν είναι ο ποιμένας σου, αφού σε αναγέννησε, σε βάφτισε με πνευμάγιο. Εσύ είσαι πρόβατο της βοσκής του. Ή φεύγεις. Ή παρασύρεσαι. Ή η ουρά του σε πετάει λίγο έξω. Τι θα πει η ουρά του? Πονηριά του. Χτυπάει την καρδιά σου να αλλάξεις λίγο δρόμο. Λίγο. Πάτε έτσι, ας πας λίγο έτσι. Λίγο, λίγο, όχι πολύ. Λίγο. Θεός να μας φυλάει. Καθόλου. Μέσα στο Χριστό. Το μέγεθος της υπεροχής σου εξολόθρευσε τους υπεναντίους. Δεν τους εξολόθρευσα εγώ. Δεν εξαφανίστηκαν οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ από μένα. Εσύ το έκανες. Και πώς? Με θαύμα. Ο Θεός είναι Θεός θαυμάτων. Με μεγαλεία μας δίνει θρίαμβο και νίκη. Όχι με ανθρώπινες ενέργειες και σκέψεις, με θαύματα. Μόνο με θαύματα. Εφύσισα στον άνεμο και η θάλασσα εσκέπασε αυτούς. Φύσηξε τον άνεμο, ό,τι θέλει κάνει. Φύσηξε τον άνεμο και άνοιξε τη θάλασσα, και όταν πέρασε ο λαός Ισραήλ, ξαναφύσηξε τον άνεμο και του σκέπασε. Μεγάλο θαύμα. Αδελφοί αγαπητοί, όμως εγώ ξέρω ένα θαύμα ακόμη πιο μεγάλο. Την αναγέννηση. Ξέρω ένα θαύμα ακόμη πιο μεγάλο. Το βάφτισμα εν ύδατις άφεση αμαρτιών. Ξέρω ένα θαύμα ακόμη πιο μεγάλο. Να έρθει ο παράκλητος να κατοικήσει μέσα στη σάρκα σου. Να κάνει ναό ο Θεός του Πνεύματος του Αγίου το σώμα σου. Και ξέρω ένα θαύμα μοναδικό, ότι θα έρθει να μας παραλάβει. Δόξα στον Θεό. Θαύμα μεγάλο. Θα δούμε το σώμα μας να μεταμορφώνεται, το θνητό να ενδύεται αθανασία, το φθαρτό να ενδύεται αυθαρσία, και τότε θα λάβει χώρα ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Και φωνάζει λοιπόν ο Μωυσής στο τέλος του τι έκανε, που αναγνωρίζει και περιγράφει τι έκανε ο Θεός για αυτόν. Τι σώμιό σου, Κύριε, μεταξύ των θεών? Τι σώμιό σου, ένδοξος, εις αγιότητα πρώτον? Σε ένδοξος την αγιότητα. Εάν δεν υπάρχει αγιασμός, δεν υπάρχει ένδοξος Θεός. Όπου υπάρχει αμαρτία, δεν υπάρχει ένδοξος Θεός. Και πάσα ανομία πρώτον είναι αμαρτία, δεν υπάρχει ένδοξος Θεός. Και πάσα αδικία είναι αμαρτία. Δεν υπάρχει ένδοξος Θεός. Αν είσαι σε ανομία, αμαρτάνεις ενώπιον του Θεού. Αν είσαι σε αδικία, αμαρτάνεις τους ανθρώπους, πάλι ενώπιον του Θεού. Εκεί δεν υπάρχει θρίαμβος. Δεν υπάρχει νίκη. Δεν υπάρχει δόξα. Στην αγιότητα είσαι ένδοξος, θαυμαστός εις ύμνους και ενεργών τεράστια. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ποιος δεν θα ομολογήσει ότι ενήργησε, ενεργεί και με τα πάση βεβαιότητας θα ενεργήσει τεράστια στη ζωή του. Τεράστια έχει κάνει στη ζωή μου, αδερφοί. Και είμαι βέβαιος, τεράστια έχει κάνει και στη ζωή σου. Και ακόμη πιο πολλά θα κάνει. Μεγαλεία. Με ελευθέρωσε, με έσωσε. Τελευταία με θεράπευσε κιόλας. Και πρέπει να το ομολογήσω. Χρόνια τώρα, 10 χρόνια μου πόναγε το γονατό μου. Πήγαινα στον Ακριτόπουλο, δεν μπόρεσε να μου κάνει τίποτα. Πήγαινα σε άλλους, δεν μπόρεσε να μου κάνουν τίποτα. Και δεν έφτανε αυτό, προχτές το πράγμα χειροτέρεψε. Τι έγινε δηλαδή? Με πιάσε και η μέση μου
και ούτε να περπατήσω μπορούσα, ούτε να καθίσω μπορούσα, ούτε να σηκωθώ μπορούσα, ούτε χάλια μαύρα. Και είχαμε και γάμο το Σάββατο. Ας μην πάω την Παρασκευή στην εκκλησία, γιατί δεν μπορούσα και δεν ήρθα. Σάββατο το πρωί, χάλια μαύρα. Ήρθαν δύο αδέλφια, ήπιαμε πρωινό, εγώ δεν μίλαγα, αλλά ήμουνα χάλια μαύρα. Κατά τις 12 η ώρα ήταν να φύγουν οι αδερφοί. Προσευχηθήκαμε και είπα, Κύριε, θεράπευσέ με, σε παρακαλώ. Χάλια μαύρα. Μετά από μια ώρα πηγαίνω στο γραφείο μου, κάθομαι, σηκώνομαι, πηγαίνω μέσα, ξανακάθομαι, ξανασηκώνομαι, συνειδητοποιώ ότι δεν πονάω. Α, λέω, δεν πονάω. Άννα, δεν πονάω. Μου λέει, το φάρμακο είναι που σου δώσα. Πάρ' τη δόξα. Λέω, λες να είναι το φάρμακο που μου δώσα. Αλλά είτε είναι είτε δεν είναι, εγώ δεν πονάω πάντως. Και έρχομαι το Σάββατο στην εκκλησία και καθόμουν μέσα στο δωμάτιο, μέσα στο διακονείο, μέχρι να έρθει η ώρα. Και σκέφτηκα, λέω, το φάρμακο θα ήτανε. Και εκείνη τη στιγμή με πιάνει ένας πόνος χειρότερος στη μέση, στα πόδια. Πηγαίνω έξω, πηγαίνω, κάθομαι εκεί μόνος μου και λέω, Κύριε, εσύ είσαι. Άκου το φάρμακο. Έφυγε ο πόνος. Μου λέει, της λέω, τσάνας, πόση ώρα κρατάει το φάρμακο? Μου λέει, 8 ώρες. Λέω, εδώ έχουν περάσει 36. Δεν είναι το φάρμακο. Η Άννα αμφέβαλε πάλι. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι, λέω, θα πάω να κάνω και δοκιμή. Θα πάω να κάνω, έχουμε ένα μηχάνημα που κάνουμε το Nunga Best, αν το ξέρετε, που κάνουμε μασάζ. Όποτε πήγαινα εκεί, πέθαινα στον πόνο. Πάω, καθόμουν σε ανυπαυτικό καναπέ. Τίποτα δεν είχα. Και δεν είναι αυτό, αδερφοί. Πέρασε και ο πόνος του γόνατου, πάνω από 2 χρόνια με ταλαιπωρούσε. Όταν θεραπεύει ο Θεός, τον δοξάζουμε. Γιατί κάνει τελεία θεραπεία. Και εγώ θέλω να μας θεραπεύσει όλους. Όλους. Από όλα. Και θα το κάνει. Και αν έχουμε και απιστία, η απιστία εμποδίζει, ξέρετε. Εμποδίζει η απιστία, εμποδίζει. Αν δεν πιστέψουμε, δεν αστερεωθούμε. Πιστεύεις ότι ο Κύριος θα σε θεραπεύσει? Πιστεύεις ότι ο Κύριος κάνει τεράστια και μεγαλεία? Πιστεύεις ότι ο Θεός θα σε ευλογήσει? Πιστεύεις ότι ο Θεός θα δοξάσει το όνομά Του ανάμεσά μας? Πιστεύω, Κύριε. Βόηθα με στην απιστία μου. Αμήν.